τους χωρίζουν, την άλλη τους παντρεύουν. Μια τα φτιάχνουν σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, την άλλη τα χαλάνε. Ούτε το γεφύρι της Άρτας να ήταν. Έλα όμως που οι Κασάνδρες που ήθελαν τον Αντώνη Ρέμο και την Ιβόνη Μπόσνιακ να έχουν χωρίσει διαψεύστηκαν χτες βράδυ στην πρεμιέρα του τραγουδιστή. Ιβόνη, τελικά είσαι μαζί με τον Αντώνη ακόμα. Καλό βράδυ. Δεν έχετε χωρίσει. Τρέχοντας μπήκε η Ιβόνη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται Ρέμος και Ονειράμα προκειμένου να απολαύσει τον αγαπημένο της. Άλλωστε υπάρχουν και οι φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και επιβεβαιώνουν ότι η παρεξήγησή τους τελείωσε και τώρα είναι μέσα στα μέλια. Ένα μικρό καυγαδάκι ήταν ρε παιδιά στα γενέθλια της Ιβόνης που αφορούσε στις καλοκαιρινές διακοπές τους, τίποτα άλλο, ούτε εντάσεις, ούτε χωρισμοί, ούτε μικρό επεισόδια. Το ζευγάρι είναι και ερωτευμένο και ευτυχισμένο. Γι' αυτό και ο Αντώνης Ρέμος, πιο κεφάτος από ποτέ, τα έδωσε όλα στη χθεσινοβραδινή του πρεμιέρα. Το αγαπημένο τραγούδι του Αντώνη, ποιο έτσι αγγίζει πιο πολύ. Πίστεψέ με όλα. Αυτό που σκέφτομαι το έλα να με τελειώσεις και το έτσι ξαφνικά. Δεν θα λείπατε από τον Αντώνη. Δεν θα λείπω από τον Αντώνη. Δεν θα λείπω από τον Αντώνη. Μαζί του και η Ονειράμα που ξεσήκωσαν τους θαμώνες με τις επιτυχίες τους. Ήταν η πρώτη μας συνεργασία που μας βοήθησε και πάρα πολύ, μας άνοιξε όλους τους δρόμους και πάντα θα ευχαριστούμε τον Αντώνη γι' αυτό. Και νομίζω ότι τα έφερε έτσι τα πράγματα ο καιρός και ο χρόνος ώστε να ξανασυναντηθούμε την κατάλληλη στιγμή και για τους δύο. Είδατε τελικά που ο θυμόσοφος λαός μας έχει δίκιο. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι λέει. Αλλά καλού κακού, κρατήστε το καλάθι γιατί μπορεί να το χρειαστούμε για το ρύζι και τα κουφέτα.